Το γνωστό είναι ότι κάποιος φίλος που θέλει να μου κάνει πλάκα μου τηλεφωνεί και λέει παρακαλώ το σκουλίκι θα ήθελα. Ήταν αναπόφευκτο στη ζωή μου να γίνω Άρης, γιατί γεννήθηκα δίπλα στο γήπεδο του Άρη στη Θεσσαλονίκη, απέναντι από το καμπαναριό της Οσίας Ξένης. Κάθε Κυριακή πολεμούσαμε με την καμπάνα της εκκλησίας που μας ξυπνούσε. Οπότε καταλαβαίνετε, η επαφή μου ήταν λίγα μέτρα από το γήπεδο. Άρα, θέλω δεν θέλω, θα βαφτώ κίτρινος. Ποδόσφαιρο βέβαια πήγα να δω. Το σχολείο μου ήταν το 15ο που είναι δίπλα ακριβώς από το γήπεδο του Άρη. Περιμέναμε μια ολόκληρη γαλαρία πιτσιρικάδες απ' έξω μέχρι να μας βάλουν τζάμπα μέσα. Κάθε Κυριακή το κάναμε αυτό. Μπαίναμε μέσα, κλείναν οι φωνές μας, την άλλη μέρα στο σχολείο δεν είχαμε φωνή να μιλήσουμε. Βέβαια το πολύ αστείο ήταν ότι όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, αυτός που έτριβε τα χέρια του ήταν ο τζαμάς γειτονιάς μας. Δεν έμενε βιτρίνα για βιτρίνα. Ήμουνα αθλητής, εννοείται, τώρα αυτό ακριβώς δεν είναι ότι για την ομάδα Άρη, αλλά ήμουν αθλητής, αλλά τότε ξέρετε για να μας ντοπάρουνε, μας δίνανε καφέ ελληνικό να πιούμε, προς αγώνες να φάμε καμιά σοκολάτα. Και μετά τον αγώνα για να πάρουμε πρωτεΐνη τρώγαμε καλαμάκια. Θυμάμαι το πιο παρανοϊκό πράγμα που έκανα, βέβαια που έχει αναλογία και με τους υπολείπους της ομάδος. Εγώ αν θυμάμαι καλά είχα φάει 25 καλαμάκια, το ένα μετά το άλλο. Ο νικητής δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, είχε φάει καμιά 37-40. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θυσία που έκανα για τον Άρη. Θυμάμαι, ήταν και αυτό καθόρισε το μέλλον μου, γιατί εγώ τώρα θα μπορούσα να είμαι στη γυμναστική ακαδημία, να έμπαινα χωρίς εξετάσεις. Βγήκαμε δυστυχώς δεύτεροι. Την ομάδα να παρτίζανε Μουστακίδης, Γκράτσιος, Λυκούδης και παίξαμε, δεν θυμάμαι τότε που έπαιζε ο Γόντικας. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται, τον θυμόσαστε τον Γόντικα, έτσι. Δεν μου έρχεται τώρα. Ένας εξαιρετικός αγώνας που κρίθηκε στον πόντο μέχρι το τέλος. Και εκεί βέβαια βγήκαμε δεύτεροι και εγώ κακοβολούθησα την άλλη τέχνη. Όταν έπαιζε Φερρυππίνο ΠΑΟΚ με μια άλλη ομάδα και εμείς περιμέναμε στις κερκίδες για να μπούμε να παίξουμε τον επόμενο αγώνα στο Παλέντε Σπορ. Θα σας πω ότι τραγουδούσαμε, αλλά αυτό το τραγουδούσαμε περίπου μισή ώρα συνέχεια. Λέγαμε περάστους, περακάμπους, περάστους, περακάμπους, περάστους, περακάμπους, περάστους, περακάμπους. Περάστους, περακάμπους, περάστους, περακάμπους, περάστους. Αυτό σκεφτείτε το μισή ώρα συνέχεια.